Ο κύριο Τσίπρας είναι ξεκάθαρο το τι είπε, λέω για τα υπόλοιπα, για υπόλοιπα στελέχη. Ο κύριο Τσίπρας είπε το αυτονόητο. Ο αρχηγό αξιωματική αντιπολίτευση είπε το αυτονόητο. Ότι ένα ευνομούμενο κράτο προστατεύει τα σύνορά του. Αυτό το οποίο κάναμε κι εμεί 4,5 χρόνια, χωρί όμω να το διατυμπανίζουμε, χωρί τυμπανοκρουσίε, χωρί να ζωστούμε φυσικλίκια και χωρί να πουλάμε εύκολη πατριδοκαπηλεία στον ελληνικό λαό. Αυτό κάναμε 4,5 χρόνια. Από εκεί και πέρα όμω. Αυτό το οποίο επίσης είπε είναι ότι υπάρχει πράγματι αυτή τη στιγμή μια γεωπολιτική κρίση στην περιοχή μας, στην κρίση στην οποία η Ελλάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο. Πράγματι έχουν εργαλειοποιηθεί από τη μεριά της Τουρκίας και του Ερντογάν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια εργαλειοποίησης. Το θέμα είναι η Ελλάδα πώς απαντάει σε αυτήν την εργαλειοποίηση και στις γεωπολιτικές επιδιώξεις της Τουρκίας. Και δυστυχώς, αυτό το οποίο βλέπουμε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή είναι ότι πέρα από μια προσπάθεια επικοινωνιακής διαχείρισης, πέρα επαναλαμβάνω από την καλλιέργεια ενός τέτοιου κλίματος παροξισμού, υπερπατριωτικού παροξισμού, το οποίο δεν νομίζω ότι βοηθάει και οδηγεί και σε αυτά τα φαινόμενα τα οποία συζητάγαμε πριν, στη Λέσβο, στον Εύρο. Αυτά έχουν και πολιτικά αίτια αυτά τα φαινόμενα. Δεν προκύπτουν τυχαία, δεν προκύπτουν από μόνα τους, δεν πέφτουν από τον ουρανό. Πέρα λοιπόν από αυτά, επί της ουσίας του ζητήματος, τι έχει κάνει η κυβέρνηση. Μιλάει, άκουσα και πριν και την κυρία Κεφαλογιάννη να συμφωνήσουμε, να συνενέσουμε κλπ. Πάντως η καταγγελία. Εφόσον. Επιτρέψτε μου, θέλω... κύριε Παπαδάκη, να κλείσω αυτό, γιατί είναι σημαντικό. Εφόσον η χώρα βρίσκεται σε μια τέτοια κρίση, είναι δυνατόν ο Πρωθυπουργός να μην έχει συγκαλέσει Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, να μην έχει ζητήσει τη γνώμη των πολιτικών. Συγγνώμη κύριε Χαρίτση, να ρωτήσω κάτι. Την προηγούμενη εβδομάδα ο ΣΥΡΙΖΑ εκμεταλλεύτηκε τις ακραίες αντιδράσεις στη Λέσβο και στη Χίο και έλεγε τι κάνει η κυβέρνηση. Και επίσης, Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών είχε κάνει ο κύριος Τσίπρας για το προσφυγικό το 2015. Το 2016. Για πότε, για το 2016. Όταν τελείωνε πλέον η κρίση. Όχι, πριν την κοινή δήλωση. Μάλιστα. Κοιτάξτε. Mm-hmm. Λοιπόν, θα σας απαντήσω. Όχι στη διάρκεια διαχείρισης. Την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτό νομίζει το Μητσοτάκη δηλαδή να μην κάνει. Μιας και μιλήσαμε για την προηγούμενη εβδομάδα. Την προηγούμενη εβδομάδα σας παραπέμπω, δημοσιογράφος είστε, δείτε το, βρείτε το. Στην δήλωση την οποία είχε κάνει ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, δήλωση on camera, και είχε πει ότι εμείς είμαστε διατεθειμένοι να βάλουμε πλάτη εφόσον πληρούνται κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η πρώτη από αυτές τις προϋποθέσεις ήταν να φύγουν τα μάτα από τα νησιά και να σταματήσει αυτό το όργιο καταστολής το οποίο υπήρξε στα νησιά μας. Έτσι. Η δεύτερη ήταν να εγκαταληφθεί η ιστορία των κλειστών κέντρων και η τρίτη ήταν να πάρθει πίσω η ποινή με τις επιτάξεις των ακινήτων η οποία ξεσήκωσε και όλη αυτή τη θύελλα στα νησιά μας, όπως θα θυμάστε. Λοιπόν, καμία αντίδραση δεν υπήρξε από την κυβέρνηση σε αυτήν την ομιλία. Είδαμε όμως ωραίες εικόνες από τα μάτια στο λιμάνι της Χίου. Αυτό. Όμως, το οποίο δεν εγώ λέω ότι υπάρχει εδώ μια διπλή... καταδικάζουν τη βία από όπου και αν προέρχεται. Επιτρέψτε μου να ρωτήσω. Υπάρχει μια διπλή υποκρισία. Πρώτον, δεν μπορεί να μιλάς για εθνική κρίση και την ίδια στιγμή να μην συνομιλείς με την αντιπολίτευση. Πρώτον. Και δεύτερον, και ακόμα χειρότερο, και αυτό είναι κάτι το οποίο προέκυψε και χθες και επιβεβαιώθηκε από ευρωπαϊκά χείλη. Και αυτό δείχνει την υποκρισία της κυβέρνησης για μια ακόμη φορά. Είδαμε την Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων, την κυρία Γιώχανσον. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Να, να σας πω κάτι, γιατί υπάρχει σε αυτό. Υπάρχει η ερώτηση. Το είπα. Συγγνώμη κύριε Χαρίτση. Η ερώτηση η οποία υποβλήθηκε στην κυρία Γιώχανσον, την έχω ακριβώς από το βίντεο, να το βάλετε να το δούμε, είναι αν η ελληνική κυβέρνηση είναι σημαντικό. Γιατί υπάρχει πάνω σε αυτό το πράγμα σπέκουλα. Αν υπάρχει αίτημα για μετεγκατάσταση των προσφύγων που έχουν περάσει τώρα στον Εύρο, όχι συνολικά. Μην γίνεται σπέκουλα πάνω σε αυτό. Είναι συγκεκριμένο το ερώτημα που θέτει. Αυτό το οποίο λέω. Ή θα με διακόπτετε τώρα. Πώς θα γίνει. Μα λέτε κάτι που δεν ισχύει. Λέτε κάτι που δεν ισχύει, κύριε Χαρίτση. Ρωτήθηκε για τους πρόσφυγες που είναι στον Εύρο αυτή τη στιγμή που περνάνε αυτές τις μέρες. Να ακούμε τον Πρωθυπουργό από το πρωί μέχρι το βράδυ να απεανίζει στρατιωτικά εμβατήρια. Να μιλάει εδώ πέρα, να έχει οδηγήσει τη χώρα σε μια κατάσταση σχεδόν πολεμική και την ίδια στιγμή στην Ευρώπη να μας κάνουν πατ-πατ στην πλάτη Ευρωπαίοι και εμείς να λέμε ότι αυτό φτάνει και δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Το έχετε πάρει χαμπάρι αυτό. Έχετε πάρει χαμπάρι ότι ήρθε εδώ πέρα η Ευρωπαϊκή Ένωση και καλώς ήρθε. Ήταν σημαντική συμβολική κίνηση που θέλω ήρθε. Να πάω στην αλλά επί του πρακτέου δεν προσέφερε απολύτως τίποτα. Θέλω να πάω και ο Πρωθυπουργός δεν διεκδίκησε απολύτως θέλω τίποτα. Θέλω να πάω στην κυρία Κεφαλογιάννη. Και πριν πάω στην κυρία Κεφαλογιάννη, επειδή σας έλεγα προηγουμένως, δεν αποτελεί ούτε νουθεσία ούτε.